Μιχάλη, είναι εξωφρενικά πραγματικά τα όσα ακούγονται, γιατί η συγκεκριμένη υπηρεσία της παροχής, δηλαδή της δυνατότητας σε ασθενείς, τις ώρες και τις μέρες όπου οι προσωπικοί ιατροί εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να ανταποκριθούν, να υπήρχε η διαδικασία των εφημερευόντων ιατρίων. Είμαστε 3 χρόνια μετά την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας και πάμε από αναβολή σε αναβολή. Και ταλαιπωρούνται οι ασθενείς. Με ρυθμούς δημοσίου, αν θέλετε. Mm-hmm. Και μάλιστα υπάρχουν και αυτή η προκλητική αντιμετώπιση. Τι έγινε τώρα, αν παραταθεί ακόμη λίγο? 3 χρόνια αντέξαμε. Σωστό. Ακόμα 2 εβδομάδες. Γιατί όμως δεν μπαίνουμε στην θέση εκείνων των ασθενών οι οποίοι στείνονται σε ουρές και περιμένουν ώρες πολλές κάθε Σαββατοκυρίακο στα ΤΑΕΠ, στα τμήματα επιγόντων περιστατικών και πρώτων βοηθειών, γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή? Ωραία. Γιατί δεν προχωρεί αυτή η συζήτηση? Διότι έχουν υπησέλθει δυστυχώς συντεχνιακά θέματα. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και την ίδια ώρα υπάρχει και η πληροφορία, Μιχάλη, ότι ο ΟΚΙΠΗ, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, την περιουσία του δημοσίου που του εκχώρησε το κράτος, αρνείται τώρα να διαθέσει τα εξωτερικά ιατρία για αυτό τον σκοπό. Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, ναι. Διότι προβάλλεται ως πρόβλημα εκτηριακές εγκαταστάσεις που θα στεγαστούν τα εφημερεύοντα ιατρία. Σωστό. Έτσι. Όλα αυτά αποτελούν περιουσία του δημοσίου και με βάση την εφαρμογή αυτού του φιλόδοξου σχεδίου, αυτή την περιουσία του δημοσίου, που είναι τα δημόσια νοσηλευτήρια και οι παρεμφερείς εγκαταστάσεις και υποδομές, εκχωρήθηκαν στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Δεν τα απέκτησε ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Τα διαχειρίζεται για λογαριασμό του δημοσίου. Συνεπώς ακούγεται λίγο εξωφρενικό το γεγονός ότι εγείρεται θέμα από τον ΟΚΙΠΗ τώρα για να διαθέσει αυτή την υποδομή έτσι ώστε να υλοποιηθεί ένα Ωραία. Σημαντικό κομμάτι του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Οι εφημερίες, τα εφημερεύοντα ιατρία. Σωτήρη, είπε στην αρχή πως το πρόβλημα είναι συντεχνιακά ζητήματα που έχουν παρισφρήσει σε όλη αυτή την συζήτηση. Επειδή είδες το θέμα το απόγευμα στις αιχμές, μαζί με όλους τους εμπλεκομένους, θα έχουμε εφημερεύοντα ιατρία σε 2 εβδομάδες, όπως υπόσχεται ο Υπουργός Υγείας? Φαντάζει δήλωσε, ναι. Πολύ φιλόδοξος ο στόχος. Mm-hmm. Να θυμίσουμε ότι αυτά τα εφημερεύοντα ιατρία έπρεπε να αρχίσει η εφαρμογή τους, η λειτουργία τους από τις αρχές Ιουνίου. Πήραμε μία αναβολή. Αναβλήθηκε και η εφαρμογή του Σαββατοκυρίακου που έρχεται και πάμε σε μία αναβολή άλλων 2 εβδομάδων. Μάλιστα. Είναι αμφίβολο και το σημαντικό και ολοκληρώνω, Μιχάλη, είναι αν αυτή η λειτουργία όπως θα λειτουργήσουν και όπως δρομολογείται η λειτουργία τους ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ασθενών, διότι είμαστε όλοι εν δυνάμει ασθενείς και μπορεί κάποια στιγμή να τα χρειαστούμε. Σωτήρη, ευχαριστούμε. Συζητήσεις και αντιδράσεις προκάλεσε η εισήγηση του Ανδρέα Μαυρο.